Τη μπροστά στη χειριστήρια έτσι. Βγήκε πάνω από μένα. Αλήθεια. Στρίψε και άλλο δεξιά. 3.40. Για να προσγειωθώ, ε. Ναι. Κάποιος να πέσω. Παιδιά, εντάξει. Αριστεί. Σηκώ. Εντάξει. Οχ, κράσα. Πάω για προσγείωση. Αχ, και μόλις προσγειώσαμε ανώμαλα ένα αεροπλάνο. Είναι το Design Life και είμαι η Μαρία Λεβίζου. Είμαστε κάπως γιατί το ρίξαμε το αεροπλάνο, σχεδόν. Δεν ξέρω, κάποιον το ρίξαμε. Σχεδόν. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι το τέλος του επεισοδίου θα μπορούμε να προσγειώσουμε ένα αεροπλάνο. Θα δούμε. Μείνετε μαζί μας. Design Life βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερο μέρος, στο cockpit ενός αεροπλάνου, όχι όμως πραγματικού, ενός εξομοιωτή. Και αυτό γιατί ψάχνουμε τα καλύτερα για εσάς και αυτή τη φορά βρήκαμε ένα από τα πιο στυλάτα και ιδιαίτερα χόμπι. Θέμη Μαγκλάρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δέχτηκες στο χώρο σου, σε έναν ιδιαίτερο χώρο, στο cockpit ενός αεροπλάνου. Είναι το χόμπι σου αυτό? Είναι το χόμπι μου αυτό. Και δεν είναι ακριβώς το cockpit ενός αεροπλάνου, είναι ένα δωμάτιο κανονικό σπιτιού. Υπάρχει άλλο σε ποιους χώρους είναι? Έχετε βρεθεί εσείς? Όχι, δεν νομίζω. Σε τόσο πλήρη μορφή νομίζω πως δεν έχω δει κάτι άλλο. Αν θέλει κάποιος να στήσει όλο αυτό το σύστημα, ναι. Είναι εφικτό, είναι ακριβό, είναι... Εξαρτάται... Μπορεί να βρει όλα αυτά τα εξαρτάται. Ωραία, εξαρτάται τι θέλεις να κάνεις. Υπάρχουν από πολύ φτηνές λύσεις που είναι μία οθόνη και ένα απλό joystick που μπορείς να κάνεις πάλι έναν βασικό χειρισμό αεροσκάφους μέσω του υπολογιστή. Υπάρχει κάτι παραπάνω σαν αυτό που έκανα εγώ και υπάρχουν μετά εξομοιωτές πτήσεως οι οποίοι στοιχίζουν 30, 40, 100, 140 χιλιάδες ευρώ. Εμείς στο συγκεκριμένο cockpit που κάναμε είναι μια κατασκευή η οποία έχει κάποια κομμάτια από την αγορά που υπάρχουν ως hardware τέτοιο εξομοιωτών και κάποιες κατασκευές που κάναμε ήδη. Δηλαδή η βάση όλη είναι μια ξύλινη κατασκευή την οποία την κάναμε εμείς. Όλο αυτό το πιλωτήριο πέραν των ηλεκτρονικών συστημάτων, συν το overhead, του διακόπτες δηλαδή πάνω από το κεφάλι μας, όλα αυτά είναι μια ξύλινη κατασκευή στην οποία έχουμε επέμβει με καλώδια, ρεύματα κλπ. Και έχουμε κάνει δικές μας κατασκευές και δικές μας πατέρες. Αυτό το φτιάξαμε εμείς, ναι, συγκεκριμένα ένας πολύ καλός μου φίλος. Το υπόλοιπο είναι επίσης μια ξύλινη κατασκευή, η βάση όπου πατάνε όλες οι οθόνες. Οι οθόνες είναι δύο οθόνες των 19 ιντζών, οι οποίες είναι σχετικά εύκολο να βρεθούν και μάλιστα ακόμη και σε μεταχειρισμένα μπορείτε να βρείτε με πολύ καλές τιμές. Η μεγάλη οθόνη που μας δίνει το εξωτερικό του εξομοιωτή είναι 1.42 ιντζών για να έχει ως το δυνατόν πιο μεγάλο μέγεθος και πιο ρεαλισμό όσον αφορά το έξω από το αεροσκάφος αυτό που βλέπεις. Και βέβαια αυτό το οποίο είναι ένα αντίγραφο του αυτόματου πιλότου των μεγάλων αεροσκαφών, των airliners, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να συνδέεται με τον υπολογιστή και να ελέγχει κανονικά το ύψος μας, τον βαθμό ανόδου καθόδου, τις πορείες μας και οτιδήποτε ελέγχει ένας αυτόματος πιλότου ως πραγματικό αεροσκάφος. Από λογισμικό μου είχες πει ότι μπορούμε να ταξιδέψουμε παντού σε όλο τον κόσμο. Το λογισμικό του συγκεκριμένο είναι ένα σχετικά παλιό λογισμικό. Είναι το Flight Simulator του 2004. Περιλαμβάνει πάρα πολλά αεροπλάνα από όλο τον κόσμο. Θα μου πεις γιατί δεν έχω βάλει κάποιο πιο καινούριο. Γιατί έχουν βγει κατόπιν και άλλα και από την ίδια εταιρεία και από διαφορετικές εταιρείες. Το Flight Simulator το 2004, επειδή είναι σχετικά παλιό, έχει ένα καλό. Ότι έχει πάρα πολλά σενάρια και για την Ελλάδα αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Και freewares, δηλαδή και που μπορείς να κατεβάσεις ελεύθερα, και paywares που μπορείς να αγοράσεις από εταιρείες. Διαδικτυακά μπορείς να αναμειχθείς. Βεβαίως. Αυτό είναι και η πιο ευχάριστη κατάσταση του να έχεις ένα τέτοιο εξομοιωτή στο σπίτι. Γιατί πέρα από το να παίζεις μόνο σου και να είσαι μια νεκρή φύση η οποία κινείται σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, τη σιωπή, με το συγκεκριμένο μπορείς να πετάξεις. Υπάρχουν πλατφόρμες ιντερνετικές, τις οποίες κάποια παιδιά κάνουν τους ελεγκτές και κάποιοι άλλοι κάνουν τους χειριστές των αεροσκαφών. Position 4 του σταθμού της Θεσσαλονίκης, με 737-600 θα θέλαμε ένα εφάρι για το αεροδρόμιο των Αθηνών Βενιζέλος. Είστε ελεύθεροι για τον Βενιζέλο, έχω ένα μπράβο, αλλά χωρίς τη διάδομη.
Έχουν αναπτύξει φιλίες με αυτό. Ναι, βεβαίως. Και έχετε βρεθεί και από κοντά. Έχω κάνει φίλους και έχουμε σκοπό να βρεθούμε και από κοντά. Ναι. Έχω συμμετάσχει σε ένα από τα συνέδρια που έχουν κάνει οι Έλληνες Flight Simmers όπως λέγονται. Ως επισκέπτης βέβαια. Πολλές γνώσεις στον εξομοιωτή, αλλά ξέρουμε ότι έχεις και γνώσεις στο άθλημα της πτήσης. Ναι. Έτσι. Θα μας δείξεις λίγο εδώ πέρα κάποια πράγματα πώς πετάμε στον εξομοιωτή και μετά θέλω λίγο να μεταφερθούμε στην κοντινή μας Ολυμπιάδα, εκεί στην Λέσχη. Τη Νερολέσχη Ορδέας. Για να δούμε και εκεί πραγματικά μια πτήση και πώς γίνεται. Βεβαίως. Είσαι και εκπαιδευτής. Εκπαιδευτής, όχι, είμαι πιλότος υπερελαφρών αεροσκαφών. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εμάς έτσι κάποιες συμβουλές, κάποια μαθήματα. Βεβαίως. Ό,τι μπορώ και περνάω από το χέρι μου, θα σας το δείξω. Πέρα του ότι είναι ένα πολύ όμορφο και διασκεδαστικό χόμπι, είναι ένα χόμπι το οποίο για έναν πιλότο, ένα τέχνη, ιδίως είναι όσο κοντινό μπορεί να τον φέρει το πραγματική πτήση και στην πτήση μεγάλων αεροσκαφών. Στο κόκπιτ του αεροπλάνου αυτού συγκεκριμένα είναι ένα υπερελαφρό αεροσκάφος τύπου η κατασκευάστρια είναι η ICP και το μοντέλο είναι το Savannah, το XL. Είναι ένα υπερελαφρό αεροσκάφος το οποίο είναι τριών αξώνων, είναι διθέσιο αεροσκάφος, ακούει και ελέγχεται όπως ακριβώς ελέγχεται ένα οποιοδήποτε αεροπλάνο. Οι βασικές αρχές δηλαδή που διέπουν αυτό το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι οι βασικές αρχές που διέπουν οτιδήποτε πετάει, ας πούμε, από αεροσκάφη. Υπερελαφρό, ναι. Το είδε. Ναι, είναι υπερελαφρό. Υπάρχει και ελαφρό. Είναι αεροσκάφος το οποίο το βάρος του ξεπερνάει τα κιλά του συγκεκριμένου αεροσκάφους. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τι διαφέρει το υπερελαφρό από το ελαφρό. Απλά ένα υπερελαφρό αεροσκάφος να ξέρεις ότι είναι αποκλειστικά διθέσιο. Τι μαθαίνουμε εδώ λοιπόν? Εδώ μαθαίνουμε πλέον να πετάμε ένα αεροπλάνο. Αφού έχουμε μάθει τι το κρατάει στον αέρα αυτό το αεροπλάνο, οπότε ξέρουμε ακριβώς τι επιφάνειες το ελέγχουν και ποιες δυνάμεις το κρατάνε στον αέρα, πλέον ερχόμαστε αυτό και το κάνουμε πράξη. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος έχει ένα στίκο, όπως βλέπεις, για κάθε χειριστή και έχει και αυτό το οποίο είναι το front του. Είναι η μανέτα ισχύως του στην ουσία. Δηλαδή αυτό είναι το γκάζι του και αυτό είναι θεωρητικά το τιμόνι του, δηλαδή από εδώ ελέγχεται το αεροσκάφος για το πάνω κάτω και αριστερά δεξιά και έχουμε και τα πεντάλ κάτω που βλέπεις, τα οποία είναι αυτά τα οποία βοηθούν στον έλεγχο του αεροσκάφους στον εγκάρσιο άξιο. Θέλει υπευθυνότητα, θέλει συγκέντρωση, θέλει να το θες πραγματικά αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο θέλει και διάβασμα, ακόμη και για αυτά τα μικρά αεροσκάφη θέλει διάβασμα, δίνεις εξετάσεις γραπτές εκτός από τις πρακτικές, δίνεις εξετάσεις πρακτικές οι οποίες ελέγχουν την κατάσταση του δικού σου επίπεδου στο σημείο που έχεις φτάσει και θέλει και καλή υγεία βέβαια, έτσι. Γιατί μετά από κάποια στιγμή, όταν περάσουν κάποιες ώρες πτήσης και σε κάποια στιγμή θα πρέπει το αεροπλάνο να είσαι ικανός να το πετάξεις μόνος σου, γιατί είναι ένα από τα βασικά στάδια της εκπαίδευσης το να μπορέσεις να πάρεις το αεροπλάνο μόνος σου, εκεί θα πρέπει να έχεις και μια καλή υγεία. Αυτό πιστοποιείται από ειδικούς πιστοποιημένους γιατρούς, οι οποίοι ελέγχουν οτιδήποτε έχει να κάνει με πιλότους ή με ανθρώπους που ασχολούνται είτε με την αεροπορία ως άθλημα είτε με την αεροπορία ως επάγγελμα. Από τη στιγμή που παίρνεις το δίπλωμα, από εκεί και πέρα κάνεις πτήσεις για το χόμπι σου, μπορείς να διδάξεις, μπορείς να δουλέψεις σε κάποια αεροπορική εταιρεία? Όχι. Το δίπλωμα το οποίο παίρνεις είναι για την κατηγορία αυτή.
ένα αεροσκάφος υπεραλαφρό σου δίνει ένα δίπλωμα χειριστού υπεραλαφρού αεροσκάφους. Αν θες να κάνεις εμπορικό το δίπλωμά σου, υπάρχουν άλλες σχολές, άλλα μαθήματα, τα οποία ας πούμε σε προετοιμάζουν για κάτι πολύ πιο σημαντικό, πολύ πιο βαρύ και πολύ πιο υπεύθυνο. Mm-hmm. Εδώ αυτό που κάνουμε είναι να βγούμε χειριστές υπεραλαφρών αεροσκαφών. Για να βγεις εκπαιδευτής στα υπερελαφρά αεροσκάφη, επίσης δεν αρκεί αυτό το πρώτο δίπλωμα. Θα πας και θα συνεχίσεις αναπτύσσοντας ας πούμε τις τεχνικές σου και θα πρέπει να μαζέψεις επίσης κάποιες ώρες στη δεξιά θέση που κάθεσαι εσύ για να μπορέσεις να περάσεις δεξιά, γιατί δεξιά κάθεται ο εκπαιδευτής από τη στιγμή που ο χειριστής πλέον θα είναι ο μαθητής και θα κάθεται αριστερά. I know it's not enough for crime. Something special in my mind. Nothing's gonna cause me distress. Από τον αέρα παίρνουμε τους δρόμους με το πρωτότυπο Aeromobile 3.0. Το πρώτο αυτοκίνητο που πετάει. Χρειάστηκαν 13 χρόνια για να γίνει, ενώ από τον Οκτώβριο του 2014 δοκιμάζεται σε πραγματικές συνθήκες πτήσης. Το Aeromobile 3.0 είναι πολύ κοντά στο τελικό προϊόν. Ως αυτοκίνητο μπορεί να τρέξει σε όλους τους δρόμους και να χωρέσει σε συνηθισμένα πάρκινγκ, ενώ φτάνει τα 90 μίλια την ώρα. Ως αεροπλάνο μπορεί να προσγειωθεί και να απογειωθεί από οποιοδήποτε αεροδρόμιο, αλλά να χρησιμοποιήσει και γη με γρασίδι ή πεζοδρομημένη, ενώ φτάνει τα 124 μίλια την ώρα. Μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να μπείτε μέσα και να σας πάει πέρα από τον Ατλαντικό, αλλά σίγουρα θα σας βγάλει από τη δύσκολη θέση σε μέρα με κυκλοφοριακό κομφούζιο, πηγαίνοντάς σας κατευθείαν μπροστά στην πόρτα της δουλειάς σας. Για περισσότερο Design Life, αλλά και για να επικοινωνείτε μαζί μας, επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Design Life ή στείλτε μας email στο designlife.mda@gmail.com. Περιμένουμε τις δικές σας απορίες, αλλά και δημιουργίες. Προσγειωθήκαμε και ξέρουμε καλά που πατάμε. Πάπιστας. Εκεί όπου πατάς γερά. Αυτή τη φορά όμως δεν μας εντυπωσίασαν μόνο τα παπούτσια, αλλά και το ιντήριο του καταστήματος. Διακοσμημένο εποχιακά σε καφέ αποχρώσεις με δέρμα, γούνα, animal print. Παίρνει αστέρι από το Design Life. Δερμάτινα, επώνυμα, αντρικά παπούτσια για όλες τις ώρες, όλες τις ημέρες, για το χειμώνα 2014-2015. Wow.
Μια αστική βιομηχανική ή αλλιώς urban industrial κουζίνα μπλέκει πολλά υλικά για να δώσει μοντέρνα και αιχμηρή αίσθηση. Δημιουργήστε μια κοινή γωνιά με μαγνητικό πίνακα κοιμωλίας. Τα παιδιά θα ξετρελαθούν να παίζουν σε αυτόν και με το μαγνήτη μπορείτε να προσθέτετε και να αφαιρείτε φωτογραφίες ή έργα τέχνης. Στο φωτισμό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απλά και μόνο τρεις μεγάλες vintage λάμπες και καλώδια με διάφορα χρώματα που ταιριάζουν στο στυλ σας. Κάντε εντύπωση δημιουργώντας τη δική σας τυπογραφική τέχνη με γράμματα νέων, ένα κατάλληλο στοιχείο για το industrial style. Δημιουργήστε τη δική σας urban industrial κουζίνα χρησιμοποιώντας ξύλο, μέταλλο και τσιμέντο. Διαλέξτε αντικείμενα κλειδιά για να ενώσετε αυτά τα στοιχεία μεταξύ τους και φτιάξτε ένα χώρο που ταιριάζει αποκλειστικά σε εσάς. Design Life βρίσκεται για μια ακόμη φορά στην κουζίνα της Νάντιας. Γεια σου και πάλι. Γεια σου Μαρία. Αυτή τη φορά όμως θα έχουμε έτσι μια πρόταση που θα αρέσει πιο πολύ στους κυρίους, τους άντρες. Και όχι μόνο, αλλά θα κάνουμε έτσι λίγο και περίεργες γεύσεις. Θα κάνουμε pull apart bread. Καλά το είπα. Έτσι πολύ ωραία το είπα. Για να καταλαβαίνετε κι εσείς, είναι το ψωμί που το χωρίζουμε, θα τα εξηγήσει καλύτερα η Νάντια, το χωρίζουμε και μπορούμε να τραβάμε από την ίδια τη φρατζόλα κομματάκια και να αρχίζουμε να τρώμε. Το τραβάμε δηλαδή. Ναι, και θα κάνουμε και καραμελωμένο μπέικον με σοκολάτα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό θέλω να το φάω, πραγματικά να το δοκιμάσω. Προτάσεις αντρικές λοιπόν από την Νάντια και από το Design Life. Μαρία, τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι πάρα πολύ απλά. Βούτυρο, κασέρι κρυμμένο, ζαμπόν, μία φραζόλα ψωμί, αλουμινόχαρτο, ένα μαχαίρι που κόβουμε το ψωμί και ένα μαχαιράκι. Μαρία, επίσης να σου πω γι' αυτό, αυτό το κέρασμα, ας το πούμε, όχι απλά είναι για άντρες, αλλά είναι τόσο εύκολο που μπορούν να το κάνουν και άντρες. Ναι, μόνοι τους, πραγματικά. Όταν θα μαζευτούν όλοι μαζί, να βγουν μια μπάλα, να πιούν την μπύρα τους. Ξεκινάμε γιατί πεινάμε. Θα ξεκινήσουμε να κόψουμε τη φρατζόλα μας κάθετα και οριζόντια. Θα κόψουμε, αλλά δεν θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Ψωμί μας έτσι που σχηματίζεται σαν μπουκίτσες, είπαμε δεν έχουμε κόψει από κάτω. Θα πάρουμε βουτυράκι και θα αρχίσουμε να βάζουμε ενδιάμεσα στις χυζούλες. Ναι, αφού κόψαμε και αλείψαμε το ψωμάκι μας, θα κόψουμε και το ζαμπονάκι μας. Αφού ετοιμάσαμε και το ζαμπόν, θα βάλουμε το ψωμί μας μέσα στο αλουμινόχαρτο γιατί θα το ψήσουμε στο φούρνο. Βάζουμε και το κασεράκι μας. Κοιτάμε να μπει καλά σε όλες τις χυσμούλες, ώστε κάθε μπουκίτσα να έχει και ζαμπόν και κασέρι. Επίσης μπορούμε να βάλουμε ό,τι άλλο θέλουμε στο ψωμάκι μας. Μπορούμε να βάλουμε φέτα, ντομάτα, καλαμπόκι, ελιά, σκόρδο, μυρωδικά και ακόμα και φρέσκο κρεμμυδάκι. Για να το τελειώσουμε θα βάλουμε λίγο βουτυράκι από πάνω. Θα το ψήσουμε στο φούρνο για 20 λεπτά.
ψωμί μας, το λαχταριστό, έχουμε φτάσει στη δεύτερη πρότασή μας, η οποία είναι εναλλακτική, γιατί έχουμε να κάνουμε με αλμυρό και γλυκό μαζί. Μας είπες ότι θα κάνουμε bacon γλυκό, να το πω έτσι εγώ, για να μας εξηγήσεις εσύ τι ακριβώς θα είναι. Έτσι, είναι καραμελωμένο bacon με επικάλυψη σοκολάτας. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, θέλω να το δοκιμάσω πραγματικά και ξεκινάμε αμέσως να μας δείξεις πώς. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, έχω πάρει μαύρη ζάχαρη υγρή, έτσι λέγεται, δεν ξέρω τι πω. Και θα βουτήξουμε το bacon μέσα στην μαύρη ζάχαρη. Μαύρη ζάχαρη. Είναι υγρή όμως, όσοι χρησιμοποιούν μαύρη ζάχαρη, αυτή έχει μια υγρασία μέσα, φαίνεται. Δεν είναι, κολλάει, δηλαδή είναι, δεν είναι σαν την κανονική ζάχαρη, τη λευκή που χρησιμοποιούμε. Τι έχουμε εδώ τελικά? Αφού τελείωσα, άλυψα την ζάχαρη με το στο μπέικον, τα έβαλα μέσα σε ένα ταψάκι, αλλά το ταψάκι μου πρώτα το πέρασα με αλουμινόχαρτο. Και αυτό γιατί θα καεί η ζάχαρη και θα μου χαλάσει το ταψάκι. Σωστά, σωστά. Οπότε να προστατεύσουμε το ταψάκι μας. Θα βάζουμε... ξεκολλήσει εύκολα από το λιμνόχαρτο. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Αυτό το θα το βγάλουμε επειδή θα έχει λιώσει η καραμέλα, να βράζει. Α, για να το δούμε. Θα το βάλουμε στο φούρνο για 10 λεπτά στους 250 και μετά από 10 λεπτά θα τα βγάλουμε και θα τα γυρίσουμε να τα γυρίσουμε από την άλλη πλευρά. 250, ναι. Σε δυνατή θέλει για να γίνει καραμέλα. Για να το δούμε, είμαι περίεργη να δω πώς θα γίνει. Το ψωμί μας έχει ψηθεί και το έχουμε εδώ μπροστά μας, πανέτοιμο και λαχταριστό. Το ανοίξαμε λίγο το λιμνόχαρτο και το ξεροψήσαμε και λίγο από πάνω για να πάρει χρωματάκι. Και να προσθέσουμε εδώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι μπορούμε βέβαια να κάνουμε και το δικό μας το ψωμί. Ζυμωτό, ωραίο. Να ζυμώσουμε, να ετοιμάσουμε το ψωμάκι μας και μετά να το γεμίσουμε. Ωραία. Το bacon τώρα. Το bacon είναι έτοιμο, έχει καραμελώσει. Το έχουμε βάλει και λίγο στο ψυγείο για να κρυώσει. Mm-hmm. Και τώρα θα το βουτήξουμε στην σοκολάτα. Έχω βάλει εδώ πέρα ένα χαρτάκι αντικολλητικό. Θα το. Έτσι βλέπεις ότι έχει καταπληκτεί. Ναι, ναι. Και γυαλίζει κιόλας, έχει γίνει ωραίο. Το βουτάμε. Η σοκολάτα θα κρυώσει και θα γίνει σφίξη, έτσι. Ναι, 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 ναι. Είναι λιωμένη σοκολάτα. Σε μπεν μαρί. Ναι, γάλακτος, κουβερτούρα, εγώ συγκεκριμένα έχω γάλακτος. Με το γνωστό τρόπο μπεν μαρί, το βάζουμε. Α, και δεν το βουτάς όλο, αφήνεις ένα σημείο. Έτσι. Να είναι να τρως και τη σοκολάτα, να τρως και το σκέτο το bacon. Έχουμε μία βραδιά για άντρες, αντρική βραδιά, με πουλα πάρτ ψωμί, με καραμελωμένο μπέικον και σοκολάτα και μπύρα και ό,τι καλό και τους αρέσει στην τηλεόραση. Έχουμε μερικούς που περιμένουν backstage για να δοκιμάσουν, τους βλέπουμε τώρα, έχουν ένα βλέμμα. Ωραία. Και είναι έτοιμο και το μπέικονάκι μας. Το αφήνουμε πάλι, το βάζουμε για λίγο 10 λεπτά στο ψυγείο, για να παγώσει και η σοκολάτα και είναι έτοιμο να το φάμε. Ωραία. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά που ήσασταν μαζί μας και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά και μην ξεχνάτε να βλέπετε Design Live για να σχεδιάζουμε όλοι μαζί τη ζωή μας καλύτερα και γευστικότερα. Εμείς τώρα θα δοκιμάσουμε καραμελωμένο μπέικον με σοκολάτα. You take me down, spin me around, you got me running all the light. Don't make a sound, talk to me now, let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Just got that feeling, sugar. No, I can hear the sirens burning, red lights turning. I can turn back now. So hold on tight. Don't know where the light is taking us. Something in the night is dangerous. Nothing holding back the two of us. Maybe this is getting serious. Oh, oh, oh. You're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Can't take the wheel and drive. Don't know what you're thinking, sugar.